προστατευόμενη περιοχή και με τη βούλα της πολιτείας αναμένεται να είναι πολύ σύντομα ο ιστορικός βράχος του πλακιά στο νότο του Ρεθύμνου, ο οποίο χάρη στο λαϊκό ξεσηκωμό από τη μια και τις δικαστικές αποφάσεις από την άλλη, γλίτωσε στο παραένα την καταστροφή λόγω της υπόσκαφης ξενοδοχειακής μονάδας που θα γινόταν στη θέση του. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ο ίδιος ο Υφυπουργό Γιώργος Αμυράς, διαβεβαίωσε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, έδωσε το τελικό οκ, okay, βασιζόμενο στη μελέτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που τεκμηριώνει επιστημονικά την ανάγκη χαρακτηρισμού του Παλίγκρεμνου ω προστατευόμενου μνημείου τη φύση και προστατευόμενου φυσικού σχηματισμού. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Τη μελέτη του Μουσείου Φυσική Ιστορία, η οποία είχε περάσει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από την αποκεντρωμένη, πιστεύω ότι έχουμε ένα αίσιο τέλο με το που θα βγει αυτή η απόφαση που θα κηρύνεται την περιοχή προστατευόμενη. Καθοριστικό ρόλο στην προστασία του Παλίγκρεμνου έπαιξε και η πρόσφατη απόφαση του διοικητικού εφετείου Χανίων που ακύρωσε την οικοδομική άδεια που είχε λάβει η επενδύτρια εταιρεία από την πολεοδομία Ρεθύμνου. Όλο αυτό το, το, μοσαϊκό ανθρώπων και κινήσεων κατάφερε να σώσει αυτό το, το πανέμορφο μέρο. Πραγματικά ο κόσμο αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και του Δήμου και των Φορέων. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμο και είχαμε ένα ένσιο αποτέλεσμα, όπω και το εφετείο Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πιστεύω διότι έριξε την, απο... έριξε την οικοδομική άδεια άρα ήταν πολύ πιο εύκολο και για το Υπουργείο να... να βγει και να κάνει αυτό να κηρύξει την περιοχή σε προστατευόμενη. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου μέσω και της Κρήτη TV ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση πως ο Δήμος του δεν τάσεται κατά των επενδύσεων στην περιοχή αρκεί όμως να μην ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί και υπογραμμίζει πως το θέμα του Παλίγκρεμνου μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει δυνατό παράδειγμα και για άλλες περιοχές εντός και εκτός Κρήτης που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, ζητούμε επενδύσεις να έρθουν στην περιοχή μας, όμως με τους όρους μας, όχι οποιοδήποτε και άναρχα όπου θέλει να πάει να οικοδομεί και σε ένα τέτοιο τοπόσιμο όπως ήταν ο Παλίγκρεμνος που πάνω ακριβώς στο βράχο πήγε να γίνει αυτή η επένδυση. Δεν είμαστε και ξαναλέω κατά των επενδύσεων, αλλά θέμε να υπάρχει μία τάξη στην περιοχή μας. Τώρα το μόνο που εκκρεμεί είναι να εκδοθεί και επίσημα τις επόμενες ημέρες η σχετική υπουργική απόφαση που θα γράφει τους τίτλους τέλους αυτή την πολύμινη ανησυχία για το μέλλον ενός από τους σημαντικότερους γεώτοπους της Κρήτης με μεγάλη ιστορική αξία και ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον.